Σας καλέσαμε σήμερα, κυρία Προϊσταμένη, γιατί υπάρχει πράγματι συνεργασία αμφίδρομη με το κομμάτι ευθύνης του δικό σας, αλλά και εμείς ως Δήμους, έτσι ώστε να σας δώσουμε άλλα 45 τάμπλετ για τα παιδιά που πραγματικά οικονομικά δυσκολεύονται να το επεξέλθουν σε αυτή την υποχρέωση οικογένειά τους. Και παράλληλα να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει μία εκκρεμότητα ακόμη για τον συνοικισμό Δροσερού, που πραγματικά βέβαια οι συνδέσεις μπορούν να γίνονται από εμάς, ότι ό,τι αφορά το σκέλος του τάμπλετ υπάρχει άλλες φορές που μπορεί να τύχει χρηματοδότηση. Όμως θέλω να ξέρετε κάτι, το λέω δημόσια, ότι όπου και αν υπάρχει πρόβλημα, με την όποια ολοκλήρωση διαδικασίας για οποιοδήποτε κομμάτι παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είμαστε στη διάθεσή σας. Μετά το ότι θα είστε εσείς αποδέκτες προφανώς τεκμηριωμένα από κάθε οικογένεια ή κάθε παιδί, να καθίσουμε και να δώσουμε λύση πέρα του όποιου οικονομικού μέγεθους χρειαστεί. Για μας η παιδεία είναι στόχος, η εκπαίδευση είναι ένα ιερό πράγμα για τα παιδιά μας, που αύριο μεθαύριο θα είναι το μέλλον, αν θέλετε, αυτού του τόπου του ευλογημένου, και πρέπει να τα στηρίξουμε και είμαστε στη διάθεσή σας να συνεχίσουμε τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα αυτή την δύσκολη περίοδο της πανδημίας, που πραγματικά συναντάμε πρωτόγωνα πράγματα και πρέπει να στηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα την εκπαίδευση. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Ευχαριστώ το ίδιο και τους αντιδημάρχους, το πρόσωπό σας και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματικά πολύ μεγάλη διάθεσή τους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτό της εκπαίδευσης για να στηρίξουμε τα παιδιά από ευπαθείς ομάδες ώστε να τουλάχιστον στην Ξάνθη να μην έχουμε αποκλεισμούς από την εκπαίδευση, από το βασικό δικαίωμά τους, το συνταγματικό δικαίωμα. Εκπροσωπώντας την Υπουργό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επικοινωνία για κάθε τι που αφορά τα παιδιά, διότι είμαστε οι υπηρέτες τους και θα παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ για όλα. Και εμείς συμφωνούμε γι' αυτό. Εγώ να συγχαρώ και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σοά. Εύχομαι και με τον κύριο Φανουράκη και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες μου και υπηρεσίες να μπορούμε πάντα εν καιρός να φουγκραζόμαστε το πρόβλημα, να το λύνουμε και να δίνουμε δυνατότητα στα παιδιά μας αυτό που αξίζει και αρμόζει από εμάς. Ευχαριστώ.